Σήμερα σε όλη την Ελλάδα οι εργαζόμενοι των κλάδων του επισιτισμού τουρισμού απεργούν. Και για μας αυτή η απεργία δεν είναι μια μπαλωθιά στον αέρα, όπως νομίζουν ή έτσι θα ήθελαν κάποιοι. Για μας είναι η συνέχεια ενός σκληρού αγώνα που έρχεται από προηγούμενες μάχες που δώσαμε. Με συσπήρωση, με αλληλεγγύη. Έτσι κλιμακώνουμε κάθε προσπάθεια περαιτέρω οργάνωσης. Αυτή τη στιγμή, σε Αττική, Κέρκυρα, Λάρισα, Γιάννενα, Πάτρα, όπου υπάρχουν δυνάμεις με ταξική κατεύθυνση, στέλνετε το μήνυμα. Έτσι και στην πόλη μας, συγκεντρωνόμαστε εδώ για να ξεκαθαρίσουμε προς την κυβέρνηση ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο οι διανομείς, οι μάγειρες, οι λατζιέρες να σακατευόμαστε στην άσφαλτο, να κεγόμαστε στις κουζίνες χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένα βαρέα θυγιεινά, χωρίς να υπάρχουν έλεγχοι στους χώρους δουλειάς από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με ευθύνη κάθε κόμματος που κυβέρνησε αυτόν τον τόπο. Είμαστε εδώ για να ξεκαθαρίσουμε προς την εργοδοσία ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο οι καμαριέρες, οι σερβιτόροι, οι ζαχαροπλάστες να εργαζόμαστε με μισά ένσημα, σπαστά ωράρια, τσακισμένα δικαιώματα και σε καταμένα κορμιά, να ζούμε με το φόβο της απόλυσης και ενώ μας είχαν ένα χρόνο στην αναστολή εργασίας και ζούσαμε με 5,34 το μήνα. Συναδέρφοι και συνάδελφοι, η κατάσταση στην υγεία, στην παιδεία, στους χώρους δουλειάς, στα λεωφορεία παραμένει άθλια με ευθύνη της κυβέρνησης. Αντί να προσλαμβάνει γιατρούς, να στελεχώνει νοσοκομεία και κέντρα υγείας, αντί να πυκνώσει τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, να πάρει γενικά μέτρα προστασίας και ανακούφισης του λαού, δίνει αφιδώς εκατομμύρια ευρώ για αστυνομία με μόνο στόχο την καταστολή σε βάρος του λαού, όπως είδαμε να κάνουν στους κατά τα άλλα ήρωες υγειονομικούς και πυροσβέστες, για στρατιωτικές δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ, για να προστατευτούν τα συμφέροντα των γερακιών του πολέμου στην περιοχή, όχι για την ουσιαστική άμυνα της χώρας. Και αποτελεί πρόκληση, συναδέρφισσες και συνάδελφοι, να προστατεύονται τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων, των μεγάλων επιχειρηματιών του κλάδου, των εργολάβων που θησάβρισαν τόσα χρόνια με τον κόπο μας και σε όλους εμάς που παράξαμε τόσο πλούτο να μας πετά ένα ξεροκόμματο. Είναι πρόκληση να ζούμε εμείς μέσα στην ακρίβεια, να μην μας φτάνει ένας μισθός μόνο για το σούπερ μάρκετ, να έχουν φτάσει στα ύψη τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ και τα νίκια να είναι απλησίαστα και την ίδια στιγμή να μένουμε απροστάτευτοι, χωρίς γιατρούς, με κλειστά νοσοκομεία και τα παιδιά μας χωρίς δασκάλους σε 25 αίθουσες. Είναι πρόκληση για τους χιλιάδες εργαζόμενους που ζουν με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια να δίνονται δωράκια σε tour operators, σε εργολάβους που διαχειρίζονται τα διόδια, σε αεροπορικές εταιρείες, σε τράπεζες και εφοπλιστές, για να μην έχουν χασούρα και την ίδια ώρα να πετάνε εργαζόμενους στον δρόμο ή να τους κόβουν το ρεύμα. Εν μέσω τέταρτου κύματος, τα κρούσματα μετριούνται καθημερινά σε χιλιάδες. Το ένα αρνητικό ρεκόρ σπάει το άλλο. Κύριες εστίες μετάδοσης, παραμένουν οι χώροι δουλειάς, τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, οι σχολές και τα σχολεία. Ειδικά στους εργασιακούς χώρους, με την πλειοψηφία των εργαζομένων φοβισμένη, με τα πρωτόκολλα λάστιχο σε ό,τι αφορά το τι ορίζονται στενές επαφές, το χρόνο ανάρρωσης και άλλα, η εργοδοσία αποκρύπτει κρούσματα. Εκβιάζει συναδέλφους να επιστρέψουν στη δουλειά ή να μην δουλώσουν το κρούσμα, όπως έγινε πρόσφατα στο Blue Barista και παρανέβη το συνδικάτο μας εκεί. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βγει λάδι από αυτή την κατάσταση, χρησιμοποιεί τη στοχοποίηση των αντιεμβολιαστών για να το καταφέρει και θεωρεί ότι με τα self-test και τα σποτάκια πολιτικής προστασίας έχει καθαρίσει πουγάδα. Η μετατροπή του συστήματος υγείας σε μιας νόσου, τα ράντζα στους διαδρόμους που τα βαφτίζουν ΜΕΘ, η ελλείψη προσωπικό και ιατρικό υλικό, οι χιλιάδες νεκροί από τον ιό, εκτός ΜΕΘ οι περισσότεροι, δείχνουν την πραγματικότητα. Βαρύ φόρο, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πληρώσαμε με το αίμα των συναδέλφων διανομέων όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζουμε πριν λίγες μέρες το χαμό συναδέλφου από τη Volt, αλλά και τα ατυχήματα που δεν θρηνήσαμε νεκρούς. Πάλι από τη Volt το Σάββατο πρωί, από την Ιφούντα, αλλά τρία τις τελευταίες μέρες, από το Μόγκο και άλλα που έχουν αποσιοποιηθεί. Η απουσία ελέγχων και μέτρων προστασίας, το κόστος που οι εργοδότες αρνούνται να αναλάβουν για να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή, είναι οι λόγοι που την τελευταία πενταετία πάνω από 40 συνάδελφοί μας δεν επέστρεψαν ζωντανοί στα σπίτια τους μετά τη δουλειά. Δεν είναι η κακιά στιγμή, δεν είναι η οδική συμπεριφορά, όπως είπε ο Μαϊντανός του Sky, είναι η αδιαφορία κράτους και εργοδοσίας για τη ζωή του κάθε διανομέα. Με το συνεργατικό μοντέλο που κεφάλαιο και η κυβέρνηση μέσω του εκτρώματος Χατζηδάκη θέλουν να επιβάλλουν, ο εργαζόμενος σε περίπτωση ατυχήματος μένει ανυπεράσπιστος και χωρίς ουσιαστική περίθαλψη, καθώς αναλαμβάνει να τα βγάλει πέρα μόνος του. Στο αίμα των νεκρών συναδέλφων μας, να ορκιστούμε ότι θα παλέψουμε σκληρά για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ταξικών συνδικάτων, τα αιτήματα των συναδέλφων που την ακεραιότητά τους, τη ζωή τους, την παίζουν κάθε μέρα κοροναγράμματα.
της κρίσης, οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες του επισιτισμού προχώρησαν σε απολύσεις, μειώσεις μισθών, τροποποιήσεις συμβάσεων. Έκαναν πλήρη χρήση των όπλων που απλόχερα τους χάρισε η κυβέρνηση ακόμα πριν το πρώτο lockdown. Τα προγράμματα συνεργασία, αναστολή εργασίας χρησιμοποιούνταν ποικιλότροπα από τους εργοδότες. Χιλιάδες εργαζόμενοι έμειναν εκτεθειμένοι για να εξασφαλίσει εργοδοσία κέρδη. Τώρα που ο κλάδος άνοιξε για τα καλά, δουλεύουμε με λιγότερο στη δουλειά και με εντατικοποίηση στο κόκκινο, λόγω των ελλείψεων στο προσωπικό και της αυξημένης κίνησης. Το επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ήρθε ανάπτυξη και θα κερδίσουμε όλοι, ότι αφεντικά και εργάτες θα έχουμε κοινά συμφέροντα, φανερώνεται ψεύτικο. Τι κοινό μπορεί να έχει ο μεγαλοξενοδόχος που το εξασφάλισε κέρδη η κυβέρνηση μέσω του Ταμείου Σταθερότητας, με την καμαριέρα που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και με το χρόνο και με τα χρήματα? Ποιο κοινό όφελος έχει ο διευθυντής πλατφόρμας διανομής με το διανομέα που τρώει κρύο και βροχή, ή ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας ζαχαροπλαστείου με τη ζαχαροπλάστρια που στηβάζεται στα σαπάκια του ΟΑΣΤ για να μετακινηθεί? Καμιά απολύτως. Τα συμφέροντά μας δεν ταυτίζονται πουθενά. Δεν πρόκειται να ταυτιστούν. Το εισόδημά μας κουτιάται με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις και φαίνεται ο ανήφορος να συνεχίζεται. Στο ρεύμα, ενώ στήριζαν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρηματίες την απελευθέρωση της ενέργειας για δίθεν πιο φθηνό ρεύμα, στο όνομα του πράσινου νιου ντιλ, είδαμε να αυξάνονται τα τιμολόγια ανεξάρτητα τον πάροχο παραπάνω από το διπλάσιο. Αντίστοιχα στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αφού πολλά σπίτια περάσανε μέσω πληστηριασμών σε τράπεζες και φαντς, έχουν μετατραπεί το κόστος του ενοικίου σε σπίτια 50 τετραγωνικών σε διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Η δυσκολία να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια φαίνεται στην καθημερινότητά της. Ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε κατάστημα πολυτελείας. Πώς να τα αντεξέλθει ένας εργαζόμενος που είναι απλήρωτος στη δουλειά του, σε ρεύμα, νίκη κτλ.? Ρώτησαν ποτέ αν έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς? Ρώτησαν τους εργαζόμενους της Λέσχης που τους έχουν σε καθεστώς ομοιρίας πώς θα βγάζουν την περίοδο που δεν έχουν δουλειά πέρα? Σαν να μην έφταναν αυτά, τον Ιούνιο η κυβέρνηση πέρασε και με ψήφους των όλων αστικών κομμάτων το νόμο έκτρωμα, που καταργεί το οκτάωρο, κρατάει παγωμένες τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, βάζει εμπόδια στην ελεύθερη λειτουργία των σωματείων. Ο νόμος ήρθε κατά παραγγελία των μεγαλοεργοδοτών για να τσακίσουν και τα τελευταία εργατικά δικαιώματα, να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, να απομυθίσουν ό,τι μπορούν από τους εργαζόμενους. Η κατάργηση του οκτάωρου και η μετατροπή του σε δεκάωρο με απλήρωτες υπερορίες στον κλάδο μας σημαίνει μεγαλύτερο σακάτωμα για το σερβιτόρο και το μάγειρα που ήδη στο οκτάωρο καταστρέφουν τη μέση και τα πόδια τους. Μεγαλύτερους κινδύνους σε εγκυμονή για τους διανομείς που θα είναι περισσότερες ώρες από τη μόνη, για τις γυναίκες που δουλεύουν στην αεροφοκομεία ή στη Λάτσα, θα φέρει μεγαλύτερες μυοσκελετικές και όχι μόνο σφλωρές. Ο νόμος δρομολογεί τη διάλυση των σωματείων, την επιβολή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τη μετατροπή της ζωντανής συλλογικής διαδικασίας, όπως ξέρετε πολύ καλά οι περισσότεροι εδώ πέρα από τις συνελεύσεις που έχουμε κάνει, σε video game. Και αυτό ακριβώς. Εργατικά κέντρα, όπως στην Καβάλα, στην Κατερίνη, στην πόλη μας, ομοσπονδίες όπως των ιδιωτικών υπαλλήλων, θέλουν να επιβάλλουν μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτές σαν εργατικές ρυθμίσεις, μόνο το οργανωμένο εργατικό κίνημα μπορεί να τις πάρει απάρριζα, μαζί και την πέμπτη φάλαγγα κράτους και κεφαλαίου που τις στηρίζουν στα σωματεία. Υπάλληλοι ενάντια στο έκτρωμα Χατζηδάκη είναι μάχη για τη ζωή μας και μας αφορά όλους. Κανένας δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Η απάντηση πρέπει να είναι μαζική, μαχητική και συλλογική. Μέσα από το συνδικάτο μας παλεύουμε μέχρι να καταργηθεί ο νόμος μαζί με τους υπόλοιπους αντεργατικούς νόμους που ψηφίστηκαν στο παρελθόν. Όπως ο νόμος της κυρίας Αχτσιόγλου. Για να μην ξεχνάμε και τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ στα εργασιακά, για την κατάσταση στην υγεία και την παιδεία. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η κατάσταση που περιγράψαμε είναι ζωφερή, είναι τραγική, είναι κόλαφος για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Έχει την υπογραφή όλων των αστικών κομμάτων που κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως και αναστράψιμη. Βάζοντας οι εργαζόμενοι μπροστά τις δικές τους ανάγκες, παλεύοντας μέσα από τα συνδικάτα τους, με ολοκληρωμένα πλαίσια πάλης, μπορούμε να τα ανατρέψουμε όλα με μέτωπο σε κάθε χώρο δουλειάς. Το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» έχει αποδειχθεί σωστό ακριβώς όταν υπάρχει μέτωπο υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων, όπως στη Λάρκο, στην Κόσκο, στη διεκδίκηση των πληγέντων από τις καταστροφές στην Εύβοια και αλλού. Εδώ στην πόλη μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε πιάτσες, σε ξενοδοχεία, στη Λέσχη, στους διανομείς, όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης, όπου υπάρχει ανησυχία και
πρόβλημα. Ούτε συναντάται προβληματισμός, η αγωνιστική διάθεση, το ΣΕΠΕΠΕ έχει δώσει το παρόν. Να γίνουν κτήμα όσο το δυνατόν περισσότερο εργαζομένο του κλάδου, τα αιτήματα τα οποία έχουμε βάλει για την προστασία των ζωών και της δουλειάς μας. Έχουμε σαν φάρο τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του Ιουνίου, οι μεγαλύτερες τα τελευταία χρόνια, που έδειξαν ότι ο νόμος Έκτρωμα Χατζηδάκη μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Έχουμε σαν φάρο τους συγκλονιστικούς αγώνες που έδωσαν οι συνάδελφοί μας στην ΙΦΟΥΤ, που γονάτισαν μια πολυεθνική με τη συμπαράσταση έννοιας εργατικής τάξης με τα σωματεία στην πρώτη γραμμή σε όλη την Ελλάδα. Τους αγώνες της φοιτητικής λέσχης, που πάλεψαν με την αδιαλαξία της εργολαβίας και τις υποσχέσεις της Βρετανίας, κόντρα σε αυτά έστησαν επιχειρησιακό σωματείο. Έχουμε τα δίκαια αιτήματά μας για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Παλεύουμε για άμεση υπογραφή και υποχρεωτικότητα σύμβασης με επαναφορά των βαρέων. Προστασία των ανέργων με επίδομα 600 ευρώ. Μέτρα προστασίας και υγιεινής χώρους δουλειάς. Καμιά διανομή σε ακραία καιρική συνθήκη. Εξοπλισμό, συντήρηση βενζίνες με έξοδο του εργοδότη. Πενθήμερο 7ωρο. Προσλήψη σε υγεία, παιδεία, προστασία του λαϊκού εισοδήματος, κατάργηση των αντεργατικών νόμων, ασφαλείς και φθηνές συγκοινωνίες. Οι αγώνες που δώσαμε στο παρελθόν, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Είμαστε περήφανοι για ό,τι καταφέραμε. Έχουμε απαιτήσεις για τη συνέχεια. Μας βοηθάει η καθημερινή τριβή με τους συναδέλφους μας. Να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότεροι να ακούσουν τη φωνή μας και τα αιτήματά μας. Συνεχίζουμε την πάλη μας. Μαζί με τα υπόλοιπα ταξικά σωματεία για την οργάνωση πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας στις αρχές του άλλου μήνα. Με αισιοδοξία και τόλμη να νεκρώσουν και εκείνη τη μέρα οι χώροι δουλειάς. Να καταλάβουν η κυβέρνηση και η εργοδοσία, οι άνθρωποι του στο συνδικαλιστικό κίνημα, ότι οι εργάτες δεν στείλουν το κεφάλι, δεν μένουν αμέτωχοι. Ο δρόμος που έδειξαν στον κλάδο μας οι διανομής της ΙΦΟΥΤ, ο δρόμος που έδειξαν οι λιμενεργάτες του Πειραιά, είναι δρόμος δύσκολος, αλλά φάνηκε ότι είναι νικηφόρος όταν υπάρχει σωστό μέτωπο. Είναι ο δρόμος της αλληλεγγύης, του αγώνα, της ασύγαστης μάχης για την ίδια τη ζωή, τη υγεία, τα δικαιώματά μας. Είναι ο δρόμος που ακολουθούμε στο ΣΕΠΕΠΕ και καλούμε όλο και πιο πολλούς να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν και αυτοί, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας, η δύναμη της εργατικής τάξης. Η απεργία αυτή είναι σταθμός για τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στους αντεργατικούς νόμους για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Συνεχίζουμε μαχητικά, συλλογικά, ταξικά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες.